θα καλημερίσω στο πλαίσιο του Δελτίου τον κύριο Δράκο Μαρή, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Μιχάλη Καραμαλάκη. Κύριε Δράκο Μαρή, καλό μεσημέρι, πώς είστε? Καλό μεσημέρι σας, στους ακροατές, κύριε Δουγεράκη. Μια χαρά, αγωνιζόμαστε καθημερινά στον αγώνα του Σταυρού. Με πάρα πολλές σκέψεις, τουλάχιστον από ό,τι έχω δει μέχρι σήμερα και από τις δικές σας τις αναφορές και τις γραπτές σας τις δηλώσεις, ακόμα και μέσα από τα social media, για αυτό το οποίο σχεδιάζετε και οραματίζεστε όλοι σας και εσείς προσωπικά για την επόμενη μέρα του Ηρακλείου, έτσι? Ναι, με όραμα και στόχους για μια καλύτερη πόλη. Αυτό έχω να πω. Ο κόσμος στο Ηράκλειο, όπως ζούμε καθημερινά όλοι, βλέπουμε τις ανάγκες της πόλης και προσπαθούμε να δώσουμε τη μάχη μας, αν είμαστε μια νέα δημοτική αρχή, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το Δημότη μας. Κύριε Μαρή, έχετε την καλοσύνη να μου μεταφράσετε λίγο περισσότερο το τι σημαίνει για μια καλύτερη πόλη για εσάς, γιατί έχετε την εμπειρία της αυτοδιοίκησης. Ξέρετε ναι μεν πώς μπορείτε να κινηθείτε, ωστόσο από την άλλη γνωρίζετε και πάρα πολύ καλά ποιες είναι εκείνες οι εγκυλώσεις ή τα προσκόμματα γραφειοκρατικά ή αποφάσεις εξ Αθηνών στον περιορισμό που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, για να καταλάβουμε πώς εσείς μεταφράζετε αυτή σας την προσπάθεια για μια καλύτερη πόλη. Η προσπάθεια μου ότι πρέπει να είμαστε πιο κοντά στον άνθρωπο, στο συνδημότη μας, στον καθημερινό άνθρωπο και στον επισκέπτη στην πόλη. Να μπορεί να βλέπει την πόλη με τον καλύτερο τρόπο, να απολαμβάνει τα αξιοθέατρά της, τους χώρους που έχουμε, τη γνωσό μας, το λιμάνι μας, το αεροδρόμιο, να μην ταλαιπωρείται, να έχει μια καλή καθημερινότητα, να μην κολλούμε σε γραφειοκρατία, σε πράγματα που είναι αυτονόητα. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ο επισκέπτης δομές στην πόλη, όπως είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει ο Ηρακλειώτης να έχει μια πάρα πολύ καλή καθημερινότητα, που αυτό σημαίνει αυτόματα. Να μπορεί να έχει δρόμους καλούς, να έχει νερό στο σπίτι του, να έχει μια καθαριότητα, να μπορεί να συνυπάρξει καθημερινά στην πόλη μας. Αυτό θεωρώ εγώ. Ξέρετε, όλα αυτά εκτός από την οργάνωση και από τη διοίκηση, που κανένας δεν αμφισβητείται ότι διαθέτεται από τη δική σας την πλευρά και προσωπικά και ως παράταξη με τον Μιχάλη Καραμαλάκη, από την άλλη αυτή η γραφειοκρατία, όπως αναφέρατε, και αυτά τα προσκόμματα από το κεντρικό κράτος για το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης τις περισσότερες φορές δημιουργούν προβλήματα, και ξέρετε, εσείς το εισπράτετε αυτό, γιατί εμάς βλέπετε στα μάτια, στα ίσια, τους δημότες. Εισπράττουμε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει αναπλάσεις, σχέδια πόλης, παιδικές χαρές, οτιδήποτε υπάρχει με γραφειοκρατία. Θα πρέπει εμείς η παράταξή μας και ο Μιχάλης Καραμαλάκης, όπως έχει δεσμευτεί και ο ίδιος, λέει Ηράκλειο η πόλη μας, και εννοεί ότι πρέπει να είμαστε κοντά στο δημότη, να μπορούμε να λύνουμε άμεσα προβλήματα, να μπορούμε να έχουμε ροή στις βρύσες μας με νερό, να μπορούμε να έχουμε μια λάμπα αναμένη στους δρόμους, να μπορούμε να έχουμε καλύτερους δρόμους, να μπορούμε να έχουμε μια καλή ζωή, μια καλή ζωή στην πόλη μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση το ρόλο που της αρμόζει, που της αξίζει, το ρόλο που παλεύετε όλοι εσείς έναντι του κεντρικού αθηνοκεντρικού κράτους? Θα μπορούσα να πω δεν το έχει. Η αυτοδιοίκηση έχει φορτωθεί με τόσα προβλήματα, έχει περάσει στιγμές κορονοϊού, έχει περάσει στιγμές δύσκολες. Το κεντρικό κράτος δεν είναι πάρα πολύ κοντά στην αυτοδιοίκηση, γιατί από τη μια μεριά αυτό που λέει ο λαός μας, τα παράπονα στο Δήμαρχο, τα παράπονα στο Δήμαρχο ναι μεν, αλλά και με κάποιους πόρους. Πιστεύω ότι το Ηράκλειο είναι μια πόλη, τέταρτη πόλη στην Ελλάδα, παραλίγο τρίτη, μπορεί να έχει πόρους και μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, να διεκδικήσει πράγματα από την κεντρική εξουσία. Ο Μιχάλης ο Καραμανάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει πράγματα για να τα απολαμβάνουν οι δημότες και οι επισκέπτες της πόλης. Φαντάζομαι το καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και το ξέρετε και εσείς, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεκδίκηση, εκεί σπάς και αυγά. Εκεί διεκδικώντας πολεμάς στα ίσια. Εκεί συγκρούεσαι, έτσι δεν είναι? Βέβαια, αλίμονο στον κάθε δήμαρχο που θα εκλεγεί, και ακόμα και οποιοδήποτε να παίζει τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχει το κομμάτι διεκδικό, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
η διεκδίκηση φέρνει πράγματα, φέρνει έργα, φέρνει σχέδια πόλης, φέρνει καθημερινότητα και καλύτερη ζωή σε όλους στην περιοχή μας, σε όλους. Εγώ να σας πω, θα τις κρατήσω αυτές τις σκέψεις και θα τις κρατήσω γιατί εφόσον και εσείς εκλεγείτε, η παράταξη του κυρίου Καραμαλά και επίσης όλα αυτά τα οποία λέμε σήμερα, κύριε Δράκο Μαρή, έχουν μια άλλη αξία και κυρίως σε αυτό ή στην τελευταία σας αναφορά να εκφραστώ καλύτερα, περί διεκδίκησης, περί σύγκρουσης, με την καλή την έννοια σαφέστατα μιλάμε για να μην παρεξηγηθούμε, αλλά εκεί όπου θα πρέπει να συγκρουστείτε για ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, για μια καλύτερη λειτουργία ενός Δήμου που θα πρέπει να είναι ανασυγκροτημένος, δομημένος, οργανωμένος και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Έτσι, εγώ μου δίνεις ένα βήμα να πω στον ηρακλειώτικο λαό και συνδημότη μου και βλέπω και καθημερινά, ότι αν εκλεγούμε εμείς, παράδειγμα του Μιχάλη Καραμαλάκη και εγώ προσωπικά, είτε εκλεγώ είτε δεν εκλεγώ, θα δώσω μία μάχη για το καλό της πόλης μου. Θα διεκδικήσουμε, θα διεκδικούμε για όλους τους φορείς της πόλης μου. Αυτή είναι η δικιά μου δέσμευση. Ψήφο σε εμάς σημαίνει διεκδίκηση οπωσδήποτε. Μάλιστα. Θα σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια, όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εξελιχθούν. Κύριε Δράκο Μαρή, καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι και από μένα και εύχομαι καλή επιτυχία και έντιμο αγώνα σε όλους τους υποψήφιους μου, έτσι να έχουν μια επιτυχία όλοι. Να είστε καλά.